Λοιπόν, ξεκίνησε η Αθλητική Ένωση Κονοφουλιάς Γλυκόφης. Έχουμε τον προπονητή, τον πρωταθλητή με την ΑΕΔ Δημοτήχου, τον κυπελούχο, τον Γιάννη Αναστασιάδη, coach Σιδερένιος. Πάλι σε πρωταθλήτρια ομάδα ήρθατε. Πρώτη μέρα σήμερα. Ναι, πρώτη μέρα σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Κονοφουλιάς που με επέλεξε. Να τους ευχαριστήσω και να τους ευχηθώ να έχουν μια καλή χρονιά. Συγχαρητήρια για την επιτυχία τους που ήταν πρωταθλητές. Απλώς να βάλουν στο μυαλό τους και να καταλάβουν ότι είναι άλλη μια κατηγορία με άλλα δεδομένα. Όπως και εγώ πρέπει να ξεχάσω αυτά που πέρασα, τα καλά, τα ευχάριστα, και ότι μπαίνω σε άλλα δεδομένα, σε άλλες παραστάσεις και σε ό,τι άλλο καλύτερο που μπορεί να έρθει για την ομάδα αυτή. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα ξεκινάμε. Έχουμε κάποιες ελλείψεις γιατί έχουν και στρατιωτικούς. Αύριο πιστεύω να έρθουν όλοι. Να έχουμε μια καλή χρονιά, υγιείς, όλα τα σωματεία να ανταπεξέλθουν σωστά και χωρίς παρατράγουδα, να μην έχουμε τραυματισμούς και σε εύχομαι σε όλους μια καλή πορεία. Τι περιμένετε με τη νέα ομάδα σας φέτος? Τίποτα, να είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική, να έρχονται εδώ στην Κορνοφολιά όλοι και να ζορίζονται, μπορώ να πω, να μην είναι η ομάδα εύκολη, να δυσκολεύονται οι ομάδες, να έχουμε μια καλή πορεία, να έχουμε μια καλή θέση στο πρωτάθλημα. Δεν θα έχουμε άγχος και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Αν τα παιδιά δουλέψουν όπως πρέπει να δουλέψουν, νομίζω ότι θα έχουμε καλή αποτελέσματα. Ενισχύθηκε η ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Τον Θωμά τον Μαλιόρα που έπαιζε πέρυσι. Ναι, τον Γρηγόρη τον Ατματζίδη. Τον Γρηγόρη τον Ατματζίδη που είναι παλιός και έμπειρος ποδοσφαιριστής. Το Δεμιράκο από το Τυχερό. Το Δεμιράκο τον Σάκη από το Τυχερό. Τον Μόκαλη τον Δημήτρη. Ναι, τον Μόκαλη τον Δημήτρη. Και άλλα παιδιά νομίζω, αλλά πιστεύω ότι θα πάρουμε άλλους. 2-3 παίκτες θα πάρουμε. Θέλω να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε και τα παιδιά να πούνε ότι ήρθαν σε αυτή την κατηγορία πάξια και ότι ήταν ανταγωνιστικοί και ότι απέδωσαν ένα καλό ποδόσφαιρο. Να μην είναι περαστικοί, πριν λίγα λόγια. Αυτό τίποτα άλλο και εύχομαι στη διοίκηση μια καλή χρονιά. Εμείς θα παίξουμε απευθείας φιλικό την Κυριακή, θα πάμε στο Δωρίσκο να παίξουμε, γιατί με το φιλικό βλέπει άλλο προπονητής, η ομάδα δεν είναι πιο πολύ, μέσα στο γήπεδο βλέπεις αδυναμίες σου, όσο πιο πολλά φιλικά είναι τόσο πιο καλά για μια ομάδα. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, για αυτό ξεκινάμε την Κυριακή να παίξουμε κιόλας. Με 11 ομάδες όπως φαίνεται θα ξεκινήσει η Α Εύρου. Ναι, από ό,τι φαίνεται 11, δεν θέλει καμία να βγει. Τώρα αυτό πρέπει να το δει η ΕΠΣ, οι ομάδες αντέχουν οικονομικά, γιατί αν ήταν και πάνω ο Όμιλος και τον Νεοχώρη πιστεύω θα πήγαινε και τα Ρίζα και το Σοφικό θα πηγαίνανε. Ακριβώς. Οπότε, τώρα είναι καλό, είναι άσχημο αυτό? Ναι, καλό, άσχημο, μπορεί να μην λέμε ότι δεν είναι ανταγωνιστικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν βγαίνει καμία ομάδα οικονομικά, δεν βγαίνουν όλες οι ομάδες και οπότε πρέπει να το ξαναδεί η ΕΠΣ από την αρχή και να κάνει δύο ομίλους, έτσι πιστεύω εγώ, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Την παλιά σας ομάδα, την ΑΕΔ Δημοτήχου που θα μπει στην ΓΑΜΑ Εθνική, έχετε ένα λόγο παραπάνω να πείτε δύο λόγια? Εύχομαι τα καλύτερα. Πήγα χθες και τους είδα στους προσκυνητές. Θα τους παρακολουθώ, θα τους βλέπω όπως και να το κάνουμε. Στεναχωριέμαι. Η ομάδα θέλω να μείνει στην κατηγορία. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλή διοίκηση. Πιστεύω θα κάνει καλή πορεία το Δημότιχο. Και αν ενισχυθεί λίγο ακόμα, γιατί είδα ότι πρέπει να ενισχυθεί λίγο και θα ενισχυθεί νομίζω, θα κάνει καλή πορεία γιατί έχει πολύ καλή έδρα. Κότς, έδωσες αγάπη, πήρες αγάπη. Ναι, αυτά που πέρασε. Ναι, ναι. Της ΑΕΔ, από τους φίλους της ΑΕΔ. Φιλάθλους, από το Δημότικο, από τη διοίκηση, από τους παίκτες. Αυτά που πέρασα είναι αξέχαστα. Θα μου μείνουν, νομίζω ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές μου. Μία που πέρασα με το Άλεξ, αυτά που πέρασα σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, νομίζω στο Δημότικο θα μου μείνουν αξέχαστα αυτά είναι που πέρασα. Ιστορία, ιστορία. Μ' αγαπάνε τα παιδιά, μ' αγαπάει ο κόσμος, τους αγαπάω. Είναι κάτι το αξέχαστο. Θα μου μείνει. Δεν περιγράφεται με λόγια, δεν μπορώ να το πω. Κότς, με αυτά τα ωραία τα λόγια να κλείσουμε και να σε αφήσω να κάνεις την προπόνησή σου. Ναι. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Θα τα ξαναπούμε και ευχαριστώ που είσαι πάντοτε κοντά μας και όπου πάω στα γήπεδα σε βλέπω και χαίρομαι. Να πραγματικά. Καλά, γεια σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά με τον Γιάννη τον Αναστασιάδη, ο προπονητής που φέτος ανέλαβε να οδηγήσει την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Κονοφουλιάς Γλυκόφης στο δύσκολο πρωτάθλημα αυτό της Α Εύρου.